Γεια σας, η μπασκετοκουβέντα επιστρέφει. Εδώ είμαστε, εκεί που μας είχατε αφήσει την προηγούμενη φορά. Διακοπές πάντως πήγαμε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πολύ NBA είδαμε στη διάρκεια της ξεκούρασης. Τι θα κάναμε χωρίς το NBA? Ένα δε. Υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ολοκληρώνεται όμως. Δηλαδή, μοιάζει και πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό το οποίο είδαμε και βλέπουμε, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας και πλέον κάθε παιχνίδι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Επίσης υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν έδρες και όλα γίνονται στη φούσκα, τα μάτς γίνονται κάθε 48 ώρες, που αυτό δεν συνέβαινε γιατί μεσολαβούσαν οι μετακινήσεις. Μια δεύτερη ιδιαιτερότητα που δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εμένα δεν μου αρέσει, για να πω την αμαρτία μου, γιατί είμαι ξενύχτης. Νυχτοπούλη. Γίνονται αγώνες νωρίς. Γίνονται νωρίς, δηλαδή. Μεσημέρι, ναι, στο Ορλάντο δηλαδή. Μεσημέρι, δηλαδή στις 8 η ώρα, και κυρίως εάν πρόκειται για Σαββατοκύριακο, άλλος είναι έξω, άλλος πάει για μπάνια ακόμα, άλλος θέλει να πάει να φάει. Αλλά πρέπει να συνηθίσουμε εδώ, έχουμε συνηθίσει πολύ σοβαρότερα και πολύ χειρότερα πράγματα, οπότε αυτό είναι το έλας της υπόθεσης. Το ότι παίζονται τα μάτσα 8 η ώρα. Απ' την άλλη πλευρά έχουν τη δυνατότητα να τα δουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν τη δυνατότητα να τα δουν παιδιά. Που υπό άλλες ανθήκες, στη μία και στις δύο και στις τέσσερις, υπάρχουν μάτς και στις τέσσερις, βέβαια, δεν θα τα έβλεπε. Κάθε μέρα ξέρεις ότι έχει μάτς 8, 10 και μισή. Ανθρώπινες ώρες, που λένε. Ενώ... και όχι βαραβάρες. Ναι, ναι. Και είδαμε φοβερά παιχνίδια, φοβερές εμφανίσεις στη διάρκεια της φούσκας, με δύο προσωπικότητες όπως ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Τζα Μοράντ να μένουν τελικά εκτός συνέχειας, παρότι ουσιαστικά ήταν αυτοί που έκλεψαν την παράσταση σε ατομικό επίπεδο, μαζί με τον Λίλαρντ φυσικά. Πέρασε ο Λίλαρντ όμως. Και οι Σανς, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αδικήθηκαν γιατί πέτυχαν 8 νίκες σε ζάρι μαμάτς και δεν πέρασαν, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον δόθηκε ευκαιρία και αυτό αποτελεί μια αίσθηση δικαιοσύνης, απονομής δικαιοσύνης. Δόθηκε ευκαιρία στις ομάδες, κουτσά στραβά, υποπίεση μετά από απραξία 141 ημερών, να διεκδικήσουν ότι ο καθένας άξιζε και πήρε τελικά. Παληθεύτηκε ο αφορισμός που λέει ότι μπορεί μερικές ομάδες να εμφανιστούν εντελώς διαφορετικές από όσο τις θυμόμαστε πριν, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Ποιος περίμενε δηλαδή ότι η καλύτερη ομάδα της φούσκας θα είναι η Suns? Έβλεπες τις ομάδες της φούσκας και αν δεν ήξερες ποιοι είναι, δεν κοιτούσες τις φανέλες, θα έλεγες ότι η Suns και το Portland, ας πούμε, είναι ομάδες τίτλου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι, δηλαδή, και το πόσο επηρεάστηκαν το γεγονός ότι τα δύο νούμερο 1 είχαν αρνητικό ρεκόρ, 3 νίκες και 5 ήττες. Και επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δύο νούμερο 1 έχασαν στην πρεμιέρα. Με υποτιθέμενο πλεονέκτημα. Δηλαδή, όλες αυτές είναι έτσι δυσλειτουργίες και ανομαλίες που δεν λέω ότι τις περιμέναμε σόνι και καλά. Δεν νομίζω ότι πολλοί περίμεναν. Ήταν πιο υποψιασμένο το ζευγάρι λόγω της κεκτημένης ταχύτητας των Blazers, πιο υποψιασμένο το ζευγάρι Lakers Blazers παρά εκείνο ανάμεσα στους Bucks και στους Magic, δεδομένου κιόλας ότι από τους Magic λείπουν δύο-τρεις παίκτες. Τέσσερις για την ακρίβεια, ναι. Τέσσερις. Μάικλ Κάρτερ Γουίλιαμς, ο Κάρτερ Γουίλιαμς, Τζόναθαν Άιζακ, ο Γκόρντον. Ο Γκόρντον και ο Μπάμπα. Σωστό. Άρα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, τι μας άρεσε και τι δεν μας άρεσε από αυτά. Δεν μας άρεσε που αποκλείστηκε ο Σαν Αντώνιο, για να συμπληρώσω το σκηνικό. Καλά. Δηλαδή, θυμίζει Σαν Αντώνιο της παλιάς εποχής η εφετινή έκδοση. Για λόγους ιστορικούς και μόνο. Εδώ που τα λέμε και εγώ τους βαρέθηκα τους πέρσι. Ναι. Προτιμώ να είναι το Portland, ας πούμε, παρά οι Spurs. Προτιμώ. Παπαδογιάννης, που είναι φοβερός. Μας έλειψαν οι Spurs, τους βαρέθηκε. Ναι, ακόμα και όταν έπαιρναν τίτλους, τους βαριόμουν λίγο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί κανείς ότι αυτό που παρέδωσαν ήταν ένα διαρκές σεμινάριο μπάσκετ, όπως μας αρέσει, μας εμάς τους λίγο παραδοσιακούς, για να το πω έτσι, και ένα σημείο αναφοράς για όλα αυτά τα χρόνια. Μια ομάδα η οποία κατόρθωνε να ανανεώνει τα κύτταρά της στο πέρασμα των ετών, δηλαδή κράτησε 20 χρόνια αυτή η κολόνια. Και θα μπορούσε να μπει και φέτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Αυτό δεν ήταν συμβολική παρουσία. Πέρυσι που έμεναν εκτός δεν σου άρεσε. Τι σου άρεσε? Μου αρέσει γενικά ότι δεν υπάρχει κανένα φαβορί. Ότι δεν υπάρχει ορατό φαβορί. Ότι ακόμα και οι μεγάλες ομάδες ξεκινούσες. Έλεγες ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες. Οι Lakers, οι Clippers και το Milwaukee. Έχασαν και τρεις μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. Εκτός αυτού, μεγαλώσαμε. Μεγάλωσε το NBA τα τελευταία χρόνια και μεγάλωσαν και οι πρόσφατες γενιές, προσιλητισμένοι όλοι μας στο γεγονός ότι η ομάδα του LeBron, όποια και αν ήταν αυτή, και οι Warriors τα τελευταία 5 χρόνια, θα ήταν στους τελικούς. Ναι, δηλαδή θα ήταν τρομερή έκπληξη να μην είναι οι Cavaliers και οι Warriors στους τελικούς σε αυτό το γαϊτανάκι. Τώρα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, ακόμα και στην Ανατολή που
έστω και εν τη αδυναμία της η Ανατολή σε σχέση με τη Δύση που θεωρείται ότι είναι πιο βαρύ χαρτί. Υπάρχει, ίσως μάλιστα στην Ανατολή, αν ήταν καλύτερα οι Sixers, ο ανταγωνισμός δεν ήταν μεγαλύτερος από τη Δύση και ισχυρότερος. Αλλά δεν είναι καλά οι Sixers. Ωραία. Εσένα σου αρέσει ο αυξημένος ανταγωνισμός που υπάρχει με τις νέες συνθήκες. Ναι, γιατί υπάρχει ένα φέρο στοιχείο. Η αίσθηση ανανέωσης, θα έλεγα εγώ. Σαν να βλέπουμε κάτι καινούριο. Σωστό, σωστό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, αυτό μου αρέσει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μου αρέσει. Ή δεν σου άρεσε στη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων. Όχι, όχι, εντάξει. Τα playoffs πάντοτε είναι. Εντάξει, είναι play-off time. Δηλαδή, πάντοτε ξέρεις ότι μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία είναι μη αναμενόμενα, είναι απροσδόκητα, είναι ανεξιχνίαστα, είναι αχαρτογράφητα. Πολύ δε περισσότερο τώρα με τον κορονοϊό που αλλάζουν και αλλοιώνουν και βασικά συστατικά του παιχνιδιού. Ναι. Και αγωνιστικά και ατμοσφαιρικά. Βλέπεις και ένα συνεχές μπουμπουνιτό έξω από τα 25. Ναι, αλλά εκεί πάει το μπάσκετ. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Rockets που εθίζονται πια σε αυτό το ρυψοκίνδυνο small ball. Ναι, ναι. Ναι, αλλά τέτοια περιστατικά, δηλαδή τύπου 19 στα 56 τρίποντα, μόνο ότι δύο καλύτεροι σουτέρ, ο Γκόρντον είχε 35 στα 10 δίποντα, ναι. Και δύο στα 11 είχε ο Χάρντεν. Εγώ επειδή έχω τη μανία ακόμα και κρατάω τα χαρτιά μου. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι νίκησαν. Αφενός με το αποτέλεσμα δείχνει ότι νίκησαν και αφετέρου τέτοια περιστατικά που είναι πολύ εντυπωσιακά, τέτοια νούμερα. Δεν είναι μόνο τη φούσκα, δεν είναι τη εφετινή σεζόν. Δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που σουτάρουν περισσότερα τρίποτα. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, εγώ κρατάω το γεγονός ότι δεν είχαμε κανένα κρούσμα στην διοργάνωση μέχρι στιγμής. Και φαίνεται ότι το έχουν περιχαρακώσει σε πολύ αυστηρό βαθμό. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει σημείο αναφοράς αυτό που κάνει το NBA όσο διαρκεί η πανδημία και το αντίστοιχο της τελικής φάσης του Champions League και του Europa League. Το είπε για την Ευρωλίγκα ο Mike James, νομίζω. Ή ο Ντιλέινι. Ότι ένας είναι από τους δύο. Φούσκα, ότι ίσως μια τέτοια φούσκα να μας βόλευε του χρόνου και εμάς εδώ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για την Ευρωλίγκα, αλλά πιστεύω, το έλεγα και την προηγούμενη φορά, ότι κάπως έτσι θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αν δεν υπάρξει πρόοδος στην αντιμετώπιση της πανδημίας, εμβόλια και όλα αυτά, νομίζω ότι πάμε σε μια. Ότι αυτή η φούσκα θα γίνει πηξίδα για αθλητικές διοργανώσεις, για πολιτικά συνέδρια, για οτιδήποτε δηλαδή απαιτεί υπερσυγκέντρωση ανθρώπων. Αλλά και τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των πρωτοκόλων. Εμένα, πέρα από το ότι δεν είχαμε κανένα κρούσμα, μου άρεσε πάρα πολύ και ο Dame Time. Αυτά τα πράγματα που έχει κάνει στη διάρκεια της κανονικής περίοδου, τέλος πάντων, των απομείναν των αγώνων, πραγματικά δεν τα έχουμε ξαναδεί και είναι σημείο αναφοράς για τους στόχους που έχει βάλει πλέον το Portland να καταφέρει να φτάσει μέχρι και τους τελικούς, το λένε ανοιχτά. Και το δεύτερο, όσον αφορά αυτό που δεν μου άρεσε, ήταν οι Bucks, οι οποίοι στα περισσότερα τους παιχνίδια δεν ήταν ούτε καν υποφερτοί. Ο Γιάννης ήταν σημείο αναφοράς, αλλά πλέον μόνος του. Και αυτό είναι και το ανησυχητικό της υπόθεσης όσον αφορά τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις του μέλλοντος, γιατί τους Magic θα τους περάσουν Bucks. Έτσι νομίζω και εγώ, αλλά ξέρεις τι, αφενός μεν θα πρέπει να δώσουμε λίγο πίσω στους χρόνους όλες τις ομάδες και να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί είναι τα πρώτα μάτς των play-offs περίεργων, τα πρώτα μάτς μιας περίεργης post-season. Σίγουρα πάντως οι Bucks αυτή τη στιγμή, ίσως και οι Lakers, αλλά και οι Clippers και ομάδες γενικώς που είχαν τη στόφα των φαβορί. Πολλές ομάδες δοκίμασαν σχήματα. Δεν είναι σε πολύ μπράβο. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, θα βάλαγα το κεφάλι μου στο τοίχο αν ήμουν ο Doc Rivers. Ο οποίος τη μια ο ένας έφευγε να πάει στην κηδεία του παππού και τον έβλεπε στο τριπτιζάδικο. Δύο έπαθαν, τρεις τραυματίστηκαν. Τρεις βγήκαν για οικογενειακούς λόγους. Ο Μπέβελε και τραυματίστηκε και βγήκε για οικογενειακούς λόγους. Δύο έπαθαν COVID-19. Δηλαδή, εκεί βαρά το κεφάλι στον τοίχο για να τα. Πώς λέμε και στο χωριό μας, να τα αναμαζέψεις. Εκτός φούσκας έπαθαν COVID. Ναι, πριν. Δεν είχαν μπει. Πριν. Ναι, ναι, ναι. Ο Ζούμπατς και ο Σάμιτ. Ναι. Και μπήκαν καθυστερημένα. Δηλαδή, ναι. Μέχρι να το φτιάξεις όλο αυτό, θέλεις λίγο χρόνο. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι Clippers θα πάρουν το ποτάλι. Αλλά. Κι εγώ το πιστεύω. Ναι. Αλλά. Εγώ το πιστεύω πλέον. Αν περάσουν τους Portland Trail Blazers στο τελικό. Το Portland έχει τέσσερις παίκτες που θα μπορούσαν να είναι super scorers σε όλες τις ομάδες, στη βασική του πεντάδα. Και επίσης ήταν το πιο τυχερό, γιατί στη διάρκεια της πανδημίας ουσιαστικά γύρισαν οι τραυματίες του. Και βασικά γύρισε ο Νούρκιτς και ο Κόλινς. Ο Νούρκιτς είναι μεγάλο μέγεθος, δηλαδή είναι μεγάλο μέγεθος όχι μόνο
σωματομετρικά. Ένα μεγάλο μέγεθος το παιχνίδι. Δηλαδή, όλοι περίμεναν ότι οι Blazers. Είναι το παιχνίδι του, φτάνει απ' έξω πλέον. Πολύ καλή και πολύ ανταγωνιστική γιατί θα γυρίζαν τραυματίες του. Δεν του βοήθησε η πανδημία και η απραξία. Αλλά είναι όμως. Έχει πολλά ερωτηματικά. Επίσης και Dallas βλέπω πάρα πολύ σε ρόλο underdog, διότι και ο Porzingis έχει ανέβει πάρα πολύ σε μια αγρία κατάσταση. Σωστό. Εντάξει, ο Ντόντσιτς δεν παίζεται. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Ντόντσιτς αυτή τη στιγμή. Όχι. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Έχει αναγκάσει τους Αμερικανούς να καταπιούν τη γλώσσα τους. Εντάξει, το μεγαλύτερο κέρδος βέβαια, το μεγαλύτερο όφελος, αλλά είναι μικρό δείγμα. Είναι δείγμα 9 λεπτών. 9 ή 11. Όσο δεν έπαιξε ο Ντόντσιτς την τελευταία περίοδο λόγω του πέμπτου φάουλ στο μάτς με τους Clippers. Ότι όχι μόνο κράτησαν τη διαφορά, την αύξησαν και νίκησαν. Δηλαδή αυτό είναι credit για την ομάδα. Ναι. Είναι πρώτα απ' όλα credit για την ομάδα. Καταρχήν έχουν 7 σουτέρ. Ναι. Σουτάρουν όλοι απ' έξω. Μόνο ο Μαριάνοβιτς δεν σουτάρει απ' έξω. Το θέμα είναι ότι το Portland, το Dallas, το Houston, ίσως και το Milwaukee που παίζει, παρουσιάζουν το μοντέλο ομάδων που προσπαθούν να κερδίσουν με την επίθεση. Αυτό σπάνια πάει πολύ μπροστά, πολύ βαθιά στα play-off. Ναι. Μπορεί να πάρει δύο μάτς. Στο δεύτερο μάτς, για παράδειγμα, προς επίρρωση είναι αυτή που λέει ο Παπαδογιάννης, στο δεύτερο μάτς, για παράδειγμα, τη σειρά των Bucks με τους Magic, έπαιξαν άμυνα. Μπασχετικά έπαιξαν πολύ καλύτερη άμυνα από ό,τι το πρώτο. Δηλαδή, η πρώτη περίοδος τελειώνει και οι Magic έχουν 3 στα 24 σουτ. Από τις λιγοστές φορές που μια ομάδα δεν έβαλε 100 πόντους. Έβαλε 96. Δηλαδή, οι 111 ήταν λίγοι την πρώτη μέρα και ήταν πάρα πολύ οι 110. Στο δεύτερο μάτς των Bucks. Τώρα στην αμυντική συμπεριφορά των Bucks ήταν τεράστια το πρώτο μάτς στο δεύτερο. Στο δεύτερο, δηλαδή, έβλεψα από το πρώτο λεπτό ότι είχαν προσιλωθεί στο αυτό που είπε ο Γιάννης. Play hard. Ναι, 6 φορές το είπε. Τον έβλεπα το πρωί εκείνη τη μέρα, είπε 6 φορές τη λέξη play hard. Φοβερό. Δεν έβλεπες δηλαδή shoot τον Magic, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες, που να γινόταν υπό καλές προϋποθέσεις. Όλες οι close-out άμυνες της τελευταίας, πάντα υπήρχε ένα χέρι. Και έδωσε και ο ίδιος τον τόνο και το σύνθημα, γιατί έχει πάρει τα πρώτα 6 rebound της ομάδας. Δηλαδή τελειώνει η περίοδος. Στο 5ο λεπτό είχε νομίζω ή 7 ή 8 rebound. Τελειώσε με 20. Έφτασε και στα 20. Πάντως είναι άλλη ομάδα η Bucks. Αμυντικά, συνολικά από τότε που έχει πάει στη φούσκα σε σχέση με την κανονική περίοδο πριν. Υπάρχει μια θεωρία. Γενικά στο μπάσκετ, στον αθλητισμό, ότι οι προπονητές προετοιμάζουν μια ομάδα, διότι τώρα ξεκίνησε προετοιμασία από την αρχή, όταν μπήκε στη φούσκα, για να φορμαριστεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Σκέψου αυτό. Το Milwaukee έχει κανένα λόγο να φορμαριστεί πριν τον δεύτερο γύρο των play-off? Όχι, αλλά είναι just around the corner που λέμε. Around the corner είναι σε 10 μέρες όμως. Ναι, σε 10 μέρες και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ένα καλό μάτς. Και επίσης αυτή η τύπη είναι παλιά λογική που όχι δεν τη μάθαμε, δεν την ανακάλυψε ο Μπράντοβιτς. Αλλά θυμάμαι πώς η κουβέντα γινόταν τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, που κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός εκεί έκανε την εορταστική κοιλιά. Ναι. Γιατί έπρεπε. Ο άνθρωπος είχε προγραμματίσει και κάθε προπονητής. Το λέω για τον Μπράντοβιτς, γιατί γινόταν πολύ μεγάλη σπέκουλα με τον Μπράντοβιτς. Βάλε τώρα ότι οι προπονητές του NBA, αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο, ότι οι προπονητές του NBA. Χρειάστηκα οι φουκαράδες να κάνουν 2-3 τέτοιες σκέψεις. Να έχουν plan A, plan B, plan C. Εάν δεν παίζονταν, αν συνεχιζόταν, αν γινόταν seedings. Μπήκαν στον Ιούλιο με λογική Νοεμβρίου. Ότι ξεκινάμε από την αρχή, αλλά πρέπει να είμαστε και πανέτοιμοι σε 40 μέρες για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Γιάννης παραμένει το ίδιο κυριαρχικός και θεωρώ ότι όποιες ελπίδες των Bucks, που για μένα πλέον σε σχέση με την αρχή της χρονιάς είναι πολύ λιγότερες, θα εξαρτηθούν περισσότερο από το supporting cast και όχι από τον ίδιο. Εγώ νομίζω ότι το Milwaukee είναι δύο πράγματα, δύο κλειδιά έχει το Milwaukee. Το ένα είναι να απλώνει την άμυνά του παντού, να μην δίνει πολύ τρίποντο και κυρίως στις γωνίες που τα analytics που λες δείχνουν ότι το τρίποντο από τη γωνία είναι το shoot το πιο επικίνδυνο, ας πούμε, με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και το δεύτερο είναι να βοηθάνε οι άλλοι το Γιάννη. Ο Γιάννης μοιράζει 25 δυνητικές assist σε κάθε μάτς. Εάν από αυτές 25 γίνονται καλάθια ή 5, δεν θα πάμε. Η πρώτη φορά που έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιβόητο supporting cast πέρα από την 7η τέχνη. Εγώ νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι καμιά 23 χρόνια. Δηλαδή, γινόταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα την εποχή της κυριαρχίας των Lakers, του 3-peat, με τον Phil Jackson, τον Shaquille και τον Kobe, που όλοι μιλούσαν ότι, okay, ήταν δύο, ο ένας στη θέση του και ο άλλος στη δική του θέση, δύο κυρίαρχοι παίκτες, ήταν πολύ δύσκολο να τους ματσάρεις. Αλλά το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν ο Φίσερ, ο Χόρη. Δηλαδή αυτό το περιβόητο supporting cast, έστω και ένα μεγάλο σουτ. Δηλαδή αυτό όντως δεν είναι. Όλες οι ομάδες είτε πάνε στη λογική του Big 3, είτε πάνε στην καινούργια, τη μοντέρνα λογική του Big 2, είτε πάνε στη λογική του Big 1. Του Big 1, εντάξει. Υπάρχουν και τέτοιες ομάδες. Θέλουν βοήθεια και κυρίως σε σειρά αγώνων και σε μάτς που είναι κάθε δύο μέρες και σε μάτς που όλοι θα πάνε
αντιμετωπίζουν και να ματσάρουν το Γιάννη. Λογικό δεν είναι αυτό. Λοιπόν, τα είπαμε για το Μιλγόκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι Miami Heat. Μου άρεσαν και στη διάρκεια τη κανονική περίοδου. Αλλά, σου σχείτε, έχω δώσει πίστοση να πάρουν το ποτάμι μας σε δύο χρόνια. Αλλά νομίζω ότι το Toronto Raptors είναι ένα κλικ πιο πάνω. Γεγονός. Αλλά είδες, γίνεται κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε για τους Bucks, μιλάμε για τους Heat. Μιλάμε για τους Raptors. Εκεί τελειώνει, όχι, δεν τελειώνει η Ανατολή. Εγώ μιλάω για τους Celtics επίσης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσουν τα στοιχήματα. Πλακωνόμαστε τόσα χρόνια τόσες μπασκετοκουβέντες. Μετά την απώλεια του Hayward δεν τους βάζω. Όχι, δεν το θεωρώ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Έχουν μια πεντάδα, μια εξάδα. Ναι. Τι έχω στο μυαλό μου που δεν μου αρέσουν έτσι αυτές τα προγνωστικά. Αλλά δεν είναι προγνωστικό. Θεωρώ ότι από τις 16 ομάδες που είναι στα play-offs και από τις 8 που θα περάσουν, η Celtics είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Δηλαδή δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Ναι, γιατί παίζουν από σκληρά. Τίποτα. Παίζουν σκληρά. Ναι. Γιατί έχουν αφήσει με έναν παίχτη ο οποίος κάνει... Tatum και Jaylen Brown. Ναι, δηλαδή ο Tatum είναι φανταστικός. Δεν έχουν πολύ υλικό. Είναι μια καλή αμυντική ομάδα. Είναι ο ψηλό, ναι. Όμως... Εντάξει, το ψηλό το δέκεσαι. Δηλαδή, είχαν τον Χόρφορντ, τον έβαζαν να παίζει απέναντι στο Γιάννη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν Embiid και Χόρφορντ, αλλά είδαμε και αυτούς που έχουν τον Embiid και τον Χόρφορντ τι έκαναν. Ναι. Γενικά, είναι ομάδα που σου δίνει την εντύπωση ότι αντέχει 7 αγώνες. Ναι. Ναι. Παρόλο που δεν έχει πολύ υλικό, ότι επειδή είναι... Είναι σκληρή, είναι ψηλή, είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν προπονητής ή GM σε οποιαδήποτε ομάδα, θα έδινα τι έχω, ρε παιδί μου, ό,τι έχω. Δεν έχω, να έχω το smart στην ομάδα μου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Πεθαίνω, εγώ για το smart πεθαίνω. Ναι, απλά εκεί όταν αρχίζουν και σφίγγουν τα γάλαντα. Εντάξει, είναι πώς θα αντέξω. Γι' αυτό λέω ότι είναι ερωτηματικό. Δηλαδή, εμένα δεν μου προκαλέσει καμιά αίσθηση να πάνε στους τελικούς του NBA η Celtics. Ναι. Είναι ίσως τραβηγμένο αυτό. Θα πρέπει να συνηγορήσουν αρκετές. Θα πρέπει να συνηγορήσουν. Ναι. Θεωρητικά η Raptors είναι πάρα πολύ καλή. Όχι θεωρητικά, στην πράξη είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και σου αρέσει. Εμένα τι μου αρέσει, δηλαδή είναι. Καταρχήν για είναι μια μικρογραφία Spurs. Τους βλέπεις πώς παίζουν. Όπως και πέρσι. Το spacing τους. Το πώς ψάχνουν να χτυπήσουν κάθε πλεονέκτημα, κάθε μειονέκτημα ή να καμουφλάρουν το δικό τους ή να χτυπήσουν το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα του αντιπάλου. Εμένα μου αρέσει ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μια ομάδα πρωταγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο με δύο κανονικές κοντούρες. Παίκτες οι οποίοι δεν είναι πάνω από 85. Εντάξει, ο Μαμζίδη έχει κάνει career season. Οι Raptors ήταν και πέρσι ομαδάρα. Πέρσι είχαν και τον Kawhi Leonard. Και παρόλα αυτά οι Bucks έφτασαν ένα τσακ από το να πάνε 3-0 όπου θα τους περνούσαν. Με αυτό το δείγμα γραφής το περσινό, λέω ότι υποτιμούμε τους Bucks. Λοιπόν, φαίνεται ότι το Houston βρίσκεται πιο κοντά στο δεύτερο γύρο, έχοντα 2-0. Με το Houston του. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τους Rockets τους ηχαίνονται. Έχουν haters, δηλαδή πάρα πολλούς, γιατί είναι ο Harden, γιατί είναι ο Westbrook. Δεν είναι πιο συμπαθητικό. Δεν έχει παίξει. Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία για αυτούς το γεγονός ότι έχουν ένα καθαρό 2-0 αυτή τη στιγμή χωρίς το Westbrook. Και επίσης δικαιώνεται, επιβεβαιώνεται μέχρι αποδείξεις του εναντίου αυτό που έχει επιλέξει ο Ντ'Αντόνι που παίζει και όλα στα αρέστα του και παίζει όλη την καριέρα του σε αυτή τη σειρά στο play-off. Αυτός που δεν μπορώ να βλέπω το σύστημα. Μου βγαίνουν αίμα τα μάτια. Αλλά δεν μπορείς να μη σεβαστείς το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν... Έχουν ταλέντο. Ναι, ναι. Έχουν πρόταση. Έχουν ένα όραμα. Σωστό. Πιάσε κόκκινο. Όχι, συμφωνώ. Το σκεφτόμουν στα τρόκια. Τους Rockets. Και να λέω ότι ήταν στρεβλή οι Spurs. Εγώ το σκεφτόμουν. Υπηρετούν και το υπηρετούν και σε βαθμό ακραίο. Δηλαδή ήταν ακραίο ότι έδιωξαν το μοναδικό τους ψηλό. Και καλό ψηλό. Ναι, σχεδόν επίπεδο All-Star, που πλησίαζε να είναι επίπεδο All-Star. Και παίζουν χωρίς κανένα ψηλό στο ρόστερ τους ουσιαστικά. Το μοναδικό που έχουν δεν το βάζουν να παίξει τον Chandler. Και παρουσιάζουν δηλαδή κάτι το οποίο το υποστηρίζουν, το υπηρετούν και με τις ιδέες τους και με την επιμονή τους όταν κάτι πάει στραβά και με τις διορθωτικές κινήσεις τους. Αυτό νομίζω ότι θα το συζητάμε επί δεκαετίες. Έτσι έβαλα λίγο στο μυαλό μια σκαλέτα που λέμε, μια πηξίδα για την κουβέντα που θα κάνουμε και η οποία συνήθως είναι απροσδόκητη γιατί πετάγεται ένας ως επιτοπλής τον εγώ και χαλάει τη μανέστρα. Γιατί το λέω όμως, ότι εντάξει, όπως όλη τη γενιά μας, επειδή τον συναντήσαμε, τον αντιμετωπίσαμε, έχω τεράστιο σεβασμό στον Αντώνη. Ο Ντ'Αντόνι είναι ένας αδόκιμος όρος, είναι ένας ψαχνόμενος προπονητής, ο οποίος πριν από 14 χρόνια, πρωτού πάει κιόλας ο Νας, πρωτού πάει ο Στάντα Μάιερ, ένας από τους δύο δεν είχε πάει ακόμα στο Φίνιξ, έπαιξε το 7 seconds or less.
ψάχνεται γενικώς και συμφωνώ με αυτό. Ακόμη και αν φαίνεται το όραμα που είπε ο Παπαδογιάννης too much, έχει μια πρόταση. Σου λέει: εγώ θέλω να παίξω έτσι. Συνήθως αυτοί που είχαν μια πρόταση τρόπον την άριξη και έλεγε δεν δικαιώθηκαν από την ιστορία. Δηλαδή, με ξέρεις την τριγωνική επίθεση του Τζάκσον, του Winter, τα υπόλοιπα τέτοια προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου. Το Run TMC δεν δικαιώθηκε, το 7 Seconds or Less δεν δικαιώθηκε, το Pick and Roll του Sloan δεν δικαιώθηκε. Δηλαδή, κάποιες έτσι. Το Run and Gun του. Ναι, δικαιώθηκε, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα τότε με τους Lakers, αλλά τα περισσότερα. Το τι δικαιώθηκε όμως. Όχι, δικαιώθηκε να πάρει το πρωτάθλημα. Ενώ να πάρει το πρωτάθλημα. Μαδούλα, άμα παρουσιάσει κάτι και ανεβεί δύο σκαλοπάτια πιο πάνω, είναι δικαίωση. Δεν χρειάζεται να πάρει πρωτάθλημα κάποιος για να δικαιωθεί. Σας ακούω τόση ώρα να λέτε για τους Houston Rockets, που είναι η πιο αντιπαθητική ομάδα για στα δικά μου μάτια. Τι θα πρέπει να πούμε δηλαδή για τους Clippers, τους Dallas Mavericks, τους Portland Trail Blazers, τους Rockets. Νομίζω ότι το σημείο κλειδί είναι αν θα αντέξουν τα κορμιά τους, τα λίγα κορμιά που έχουν. Έλεγε ο, νομίζω το έλεγε ο Charles Barkley, ότι, ή η Doris Burke, σε κάποια ανάλυση τα άκουσα, τέλος πάντων, ότι στο τέλος της σεζόν προ-πανδημίας, το Μάρτιο, αυτός που παριστάνει το σέντερ, ο PJ Tucker, ήταν σωματικά καταπληκτικό. Ο Τάκερ πες στον Άρη, έπαιζε διάρρη. Έπαιζε διαρροτρίαρο στον Άρη ο Τάκερ. Πώς θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος να παίζει κάθε δύο μέρες ξύλο με τους Γιόκιτς, με τους Γκομπέρ, δεν ξέρω ποιον άλλο θα βρει μπροστά του. Με τον Άντονι Ντέιβις, εν τω μεταξύ τις αλλαγές που παίζουν οι Ρόκετς, γιατί αλλαγές παίζουν ουσιαστικά στην άμυνα. Τον αντίπαλο σέντερ, συνήθως τον παίζει ο Χάρντεν. Είναι σαν να λες τον αντίπαλο ότι σημάδεψε εκεί, εκεί δεν σε φοβάμαι. Οι Rockets είναι το λογικό φαβορί στη σειρά αυτή. Είναι η μοναδική ομάδα που είναι στο 2-0 από τα πλήρες της Δύσης. Οι άλλες τρεις σειρές δείχνουν πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά αναφύρωπες. Denver, Utah, εμένα μου φαίνονται ισοδύναμες σαν ομάδες, παρότι λείπει ο Μπογκδάνοβιτς που θα έδινε άλλη ποιότητα στην περιφέρεια στην Houston. Αγαπώ αυτές τις ομάδες με τον ανάποδο τρόπο από το Houston. Έχουν ψηλό, παίζουν pick and roll, είναι ομάδες προπονητή, ειδικά η Utah. Τη Utah θα την ήθελα να πηγαίνει μπροστά. Τολμώ να πω ότι οι Nuggets θα περάσουν. Ναι, εγώ νομίζω είμαι σίγουρος θα περάσει το Denver. Αλλά εντάξει. Ναι, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ. Φλασιά είναι αυτό, δεν μπορεί να ξέρει. Περισσότερο από την Utah. Δηλαδή, έχει παίκτη που βάζει 57 και χάνει. Είναι περίεργο. Είναι και αναλογίες πολλές φορές περίεργες σε τέτοια ζευγάρια. Έχει τρεις παίκτες. Γιατί έχουν τρεις παίκτες οι Nuggets που μπορεί να είναι σημείο αναφοράς. Ο Murray, ο Γιόκιτς και πλέον και ο πιτσιρικάς που δεν θεωρείται πλέον ρούκι που έρχεται από τον πάγκο. Θύμισε το μου. Πόρτερ. Μάικλ Πόρτερ Τζούνιο. Τον αποθέσω κιόλας ο Μαλόν και δικαιολογημένα. Γιατί αναβαθμίστηκε η παρουσία του και ο ρόλος του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, αν θεωρούμε σημείο αναφορά ένα πιτσιρικά που λες τον Πόρτερ. Μόνο του. Ναι, ωραία, αλλά είναι λίγο λάθος. Γιατί μπορεί ο πιτσιρικάς μεθαύριο να μην παίξει καλά και να εμφανιστεί ένας άλλος πιο κολοπετσωμένος και έμπειρος και να γίνει αυτός πιο. Απλά η Γιούτα πλην του Ντόναβαν Μίτσελ δεν έχει κάποιον άλλον. Αν εξαιρέσουμε και το τέρα στην άμυνα των Γκομπέρ. Το φύλακα που αλλοιώνει τα πάντα όμως. Και που τέλος πάντων είναι μια οντότητα απέναντι στο Γιόκιτς. Γιατί όταν παίζει με τον Ντένβερ, πρέπει κάπως να σε νιώσει ο Γιόκιτς για να καταστραφεί το παιχνίδι των Νάγκετς. Μεγάλη κουβέντα γίνεται στην Αμερική αυτές τις μέρες για τα δύο αυτά ζευγάρια, Lakers Trail Blazers και Clippers. Και θεωρούν ότι είναι τα ζευγάρια στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει το break και να είναι και χειρό. Κινδυνεύουν τα δύο θεωρούμενα ως φαβορί. Για τη Δύση. Για τη Δύση. Δηλαδή, ούτε οι Clippers είναι πιστικοί, ούτε οι Lakers είναι πιστικοί μέχρι στιγμής. Οι Lakers έχουν πρόβλημα στον Άσο. Δηλαδή, εντάξει, okay, παίζει ο LeBron σε αυτή τη θέση. Αλλά είναι έξω ο Bradley, είναι έξω ο Rondo. Θα γυρίσει μάλλον στο επόμενο match. Γίνεται ομάδα τίτλου χωρίς μεγάλους guard. Εντάξει, η ιστορία έχει αποδείξει πως όχι. Βέβαια, στην ίδια κατηγορία είναι και το Milwaukee. Αλλά τουλάχιστον οι guard του Milwaukee παίζουν άμυνα καταρχήν. Δηλαδή, ο Bledsoe μπορεί να μην προσφέρει τίποτα ακόμα, αλλά είναι ο άνθρωπος κλειδί στην περιφερειακή άμυνα. Επειδή είναι καλός αθλητής. Ωραία. Επειδή όμως είναι καλός αθλητής και δυνατός. Προλαβαίνει να παίξει 5 close out άμυνες, θα δίνει κάποιον στην άμυνα, θα πάρει 2 επιθετικά φάουλ. Δεν είναι ο Καρούζο. Έχει μια προσωπικότητα, έχει μια πρωτοβουλία. Τέλος πάντων, δεν έχει κοντούς. Δεν είναι μεγάλος παίκτης, αλλά είναι καλός παίκτης. Και είναι και παίκτης που
παίζει ρόλο στο σχέδιο των Bucks. Είναι λίγο περίεργες, δηλαδή, επειδή είπα προηγουμένως ότι βάζει τη μία 57, ο Μίτσελ χάνουν. Κάνει ο Λεμπρόν το παιχνίδι της ζωής του, χάνουν. Κάνει ο Λεμπρόν το χειρότερο παιχνίδι της ζωής του, κερδίζουν. 30 πόντους. Ναι, μετά ο αστερίσκος. Ναι, αλλά χτύπησε. Σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά χτύπησε και βγήκε ο Λίλαρντ. Δηλαδή, εντάξει, όλο το μάτς ήταν 25 πόντους. Σωστό. Μπράβο. Ναι. Πας μετά σε αυτή τη λογική. Ότι δηλαδή δεν μπορείς να πεις, παιδί μου, ότι okay, με παίρνει από το χέρι ο σούπερ στάρ μου. Κάνει ματσάρα παραλίγο κουάντρα από την Double Figure με 42 πόντους. Κάνει και 10 λάθη βέβαια. Ο Ντόντσιτς. Χάνουν. Δεν παίζει ο Ντόντσιτς λόγω φάουλ, νικούν. Κερδίζει εύκολα. Δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει εξαγώγημο συμπέρασμα το οποίο να εδράζεται που λένε πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Εάν συμβεί αυτό ή συνεπαγωγή, θα συμβεί και εκείνο. Εγώ πιστεύω πεις, το παντού δεν γίνεται αυτό. Παντού γίνεται. Και όταν μιλάμε για play-off, γίνεται πιο συχνά. Πιστεύω ότι το Portland πραγματικά έχει δείξει μεγάλη αρτιότητα γενικότερα στην αγωνιστική λειτουργία του. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, έχει, καταρχήν παίζει άμυνα. Έχει τον καλύτερο αμυντικό. Ναι, παίζει. Ξαφνικά παίζει άμυνα. Ναι, παίζει ξαφνικά άμυνα, ναι. Γιατί έχει inside game μέσα στο ζωγραφιστό με τον Whiteside στην άμυνα και με τον Nurkic. Και έχει και έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ υποτιμημένος. Δεν έχει γενικώς παρατηρήσει πολλοί κόσμος. Αυτός ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος σκοράρει και από την περιφέρεια και είναι και ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας. Τα play-off έτσι είναι. Βγαίνουν αποτελέσματα και συχνά τέρατα από το momentum συγκεκριμένων παιχτών. Μιλάμε για τους Blazers. Είπαμε για τον Λίναρντ, είπαμε για τρεις άλλους παίκτες και δεν έχουμε αναφέρει. CJ McCollum, που αν δεν υπήρχε ο Λίναρντ. Αν δεν υπήρχε ο Λίναρντ, ήταν το νούμερο ένα της ομάδας. Και Καρμέλο Άντονι. Κοιτάξτε, το Portland κανονικά είναι αμυντικά αδύναμο. Τους βοηθάει το γεγονός ότι απέναντί τους έχουν μια ομάδα χωρίς κυριαρχικό γκάρντ. Δηλαδή, είναι απέναντι στους Lakers, όσο για μένα το περίεργο, μπορούν να κρύψουν και τον Λίναρντ και τον McCollum. Ναι. Στην άμυνα. Και τον Καρμέλο μερικές φορές. Και τους έχει βοηθήσει να κρύψουν τις αδυναμίες και να βγάλουν μπροστά τα προτερήματα. Δεν παίζουν άμυνα και οι Lakers όμως. Εκεί είναι το θέμα της σειράς αυτής, ότι δεν παίζουν άμυνα οι Lakers. Γι' αυτό θεωρώ ότι το Portland έχει πολλές πιθανότητες να. Έχει, να και επίσης θα πρέπει εκτός όλων των άλλων, δεν ξέρω αν πει λέω χαζομάρα τι φοβικό σύνδρομο μπορεί να. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Λεμπρόν έχει κανένα φοβικό σύνδρομο, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, παίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του ο Λεμπρόν. Ναι, έτσι είναι. Μια ζαριά. Ναι, μια ζαριά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι last dance, last chance αυτό που παίζει φέτος. Γιατί θα εξαρτηθεί από το αν θα μείνει ο Ντέιβις, τι κινήσεις θα κάνουν το καλοκαίρι. Αλλά επίσης δεν ξέρω εάν και κατά πόσο έχει δίκιο ο Πίρς αυτό που είπε ότι αν δεν πάρει το ποτάτημα δεν θα μπορεί να μπει στη λογική του GOAT. Αλλά εντάξει, σχετικά είναι αυτά. Έχει όμως, είναι μετά από 6 χρόνια οι Lakers εκτός νυμφώνος που παίζουν στα play-off. Μα μόνο έχουν το καλύτερο ρεκόρ στη Δύση, έχουν πλεονέκτημα έδρας. Είναι ο LeBron, είναι ο Davis. Δηλαδή πιέζονται, έχουν μια πολύ λογική πίεση αυτή τη στιγμή. Μα μόλις τα ξεμάτωμα κάνανε την πρώτη τους νίκη μετά από δεν ξέρω 3.000 πόσες μέρες στα play-off. Επίσης, σε ένα κείμενο που είχα γράψει πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, εγώ θεωρούσα και στην κουβέντα που κάναμε πριν την έναρξη της φούσκας ότι οι Clippers θα είναι σίγουρα η ομάδα η οποία θα φτάσει μέχρι τέλους. Αποδεικνύονται και αυτοί ευάλωτοι και αποδεικνύονται καλύτερο το αναμενόμενο οι Mavericks. Οι Mavericks έχουν μια αλεγκρία και ένα μπρίο, ας πούμε, που τους κάνει επικίνδυνους γιατί ανατροφοδοτείται αυτό το πράγμα. Στην διάρκεια ενός αγώνα βλέπεις να μεγαλώνει η προσωπικότητα της ομάδας. Συνολικά πάνω στις πλάτες του Ντόντσιτς, πάνω στις πλάτες του Πορζίνγκης. Γενικά έχουν καλή ομάδα. Είναι καλοφτιαγμένη ομάδα. Επίσης είναι στο 1-1 και αν δεν είχε βγει ο Πορζίνγκης στο πρώτο μάτι, ίσως να είχαν κερδίσει και το πρώτο μάτι. Και ένα 2-0. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Δηλαδή δεν έχουν πείσει οι Clippers. Δεν έχουν, όχι, οι Clippers δεν έχουν πείσει. Αν οι Clippers μαζευτούν και είναι αυτοί που είναι και παίζουν αυτοί που είναι. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή κρίνεται. Κρίνεται κάθε μέρα. Την μία δεν παίζει ο Μπέβερλι, την άλλη γύρισε ο άλλος. Την άλλη είναι ο Χάρελ που είναι σκουριασμένος από την απραξία. Έχουν υλικό μας. Καταρχήν έχουν ίσως τον πιο βαθύ πάγκο στην ιστορία του NBA. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ομάδα, επειδή τα ψάχνω λόγω της μετάδοσης, τα ψάχνω χθες. Έχουν παράγει ο πάγκο του 51,5 πόντους. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό. Ναι, ναι. Για να κλείσουμε, η ερώτηση είναι. Μπορεί ο Ντόντσιτς, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στην δεύτερη του σεζόν, να φτάσει μέχρι τέλους φέτος. Τι εννοείς μέχρι τέλους, σε επίπεδο φαντασμαγωρικής εμφάνισης, να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι.
Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι anybody's. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αφαιρώντας. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα φέτος. Ναι, αφαιρώντας τις τρεις μισοπεθαμένες ομάδες, δηλαδή μισοπεθαμένες δεν είναι βάσει αποτελεσμάτων του Ορλάντο, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι. Την Ινδιάνα. Όχι την Ινδιάνα. Το Ορλάντο, το Μπρούκλιν και την Οκλαχώμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει πια χάνοντας 2-0 από το Ελπέσκιο. Ναι. Αφήνοντας δηλαδή 13, 12, 11 περίπου τόσες ομάδες, νομίζω ότι οποιαδήποτε από αυτές δεν είναι εξωπραγματικό να τις σκεφτείς. Όχι. Ή μπορεί να πάει στο τελικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, οποιαδήποτε μπορεί να πάει στο τελικό. Ξέρουμε ότι είναι άτιμο πράγμα. Είναι θέμα momentum μια σειρά play-off. Πόσο μάλλον τέτοιον play-off, πόσο μάλλον χωρίς έδρα. Γιατί παλιά, όταν ήσουν το Portland, ξεκινούσε από το 8, ήξερε ότι ήσουν αποχρεωμένο για να πάρει το πρωτάθλημα να κερδίσει 7ο παιχνίδι εκτός έδρας του Lakers, 7ο παιχνίδι εκτός έδρας του Utah και 7ο παιχνίδι εκτός έδρας του Clippers. Φέτος δεν υπάρχει το εκτός έδρας. Και οποιαδήποτε ομάδα περάσει γύρω απέναντι σε ομάδα που θεωρητικά έχει πλεονέκτημα έδρας, έχει και τεράστιο boost αυτοδιοίκηση. Είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, είναι όλα ανοιχτά. Και στο ποιοι θα παίξουν στους τελικούς και στο ποιοι στους τελικούς των περιφερειών δηλαδή. Και... είναι εξωπραγματικό να πάρει το πρωτάθλημα το Denver, ας πούμε. Ψηλό είναι. Υπό άλλες συνθήκες. Το Miami, όχι, αλλά το Denver. Σε άλλες χρονιές θα ήταν αδιανόητο. Τώρα όμως ο καθένας, όχι, ο καθένας παίζει τις πιθανότητες του. Θυμίζω ότι στην μπασκετοκουβέντα πριν τη Φούσκα είπε θα πάρουν το πρωτάθλημα οι Bucks. Θα πάρουν το πρωτάθλημα οι Bucks. Που καταθέσαι εκείνα τα παρεπιπτόντως. Καταθέτω on the record ότι έχει γίνει ένα λαθάκι στο γράφημά μου. Έχω βάλει ότι οι Clippers θα περάσουν, σου λέει και στην πραγματικότητα και καταγράφει και το αντίθετο. Μην μου ζητάει κανένα τα αρέστα μετά. Εσύ λε, είπε Lakers Bucks τελικό. Όχι, αποκλείεται. Του Clippers Bucks. Εγώ είπα Clippers Bucks. Εγώ το αλλάζω πλέον. Μετά νομίζω είπα κάτι όμως μετά. Ναι. Νομίζω το άλλαξα μετά στον γκάλο που κάναμε, στο γραπτό. Νομίζω το άλλαξα. Νομίζω ότι ο τελικός που έδωσα. Ήταν Clippers Raptors. Εγώ Clippers Raptors. Έβαλα Clippers Raptors. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν βλέπω τους Bucks να φτάνουν στους τελικούς της. Εμείς θέλουμε να φτάσουν, βέβαια. Αυτό είναι προφανέ. Απ' την άλλη, τα match στο playoff υπάρχει μια παλιά θεωρία που ισχύει. Ότι τα playoff είναι όπως τα set στο τένις. Κάθε set έχει δική του ζωή. Σωστό. Μπορεί ένα set να το κερδίσει κάποιο 6-0 και να λε κουρέλα ο αντίπαλο. Και την επόμενη μέρα είναι τελείω άνοπο. Α πούμε, οι Bucks στο πρώτο match. Μας φαίνονταν όλοι άχρηστοι ότι οι παγκίτες είναι παρακατέμενοι. Πέρα στο δεύτερο μάτσο ξαφνικά ο Κόνατον είναι φανταστικός. Ο DiVincenzo. Δεν το λέω για τους Bucks, δεν το λέω μόνο για αυτό. Δεν το λέω με βάση το δεδομένο με τους Ολλανδούς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό συμβαίνει όμως. Η ψυχολογία και τα συναισθήματα. Δηλαδή αυτό θυμάμαι ήταν η μόνιμη εποδός πάντοτε και στην Ευρωλίγκα. Που ρωτούσε κάποιο. Έναν προπονητή τι παίζει ρόλο σε μια σειρά play-offs και λέει η διαχείριση των συναισθημάτων. Θα έχουμε πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Απλά στην περίπτωση είναι 4-6 φέτος από τότε που ξεκίνησε ξανά το πρωτάθλημα και δεν έχουν παίξει σε κανένα μάτς καλά. Ναι, αλλά έχουμε 20 Αυγούστου. Ναι, οκ. 12 Οκτωβρίου. Υπάρχουν όμως 4-5 ομάδες που παίζουν καλύτερα από τώρα. Αλλά κάθε μέρα είναι αλλιώτικη. Αυτό προσπαθώ να πω στα play-offs. Είναι. Κάθε μέρα αλλάζει το momentum. Ποιος περίμενε ποτέ ότι το 3-1 των Warriors θα γινόταν 4-3 υπέρ των Cavaliers. Είχε βγει ο επιτάφιος και τον κλαίγανε το Μακαρίτη. Φλιαρίσαμε για μία ακόμη φορά. Γι' αυτό μας θέλετε, για να φλιαρούμε. Καλά περάσαμε. Ραντεβού λίγο πριν τους τελικούς για την τελευταία μπασκετοκουβέντα όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα του NBA. Να είστε καλά. Γεια σας.